Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Τα υλικά για τη σημερινή τσάντα είναι 2 πεταλούδα ντεκόρ, νήμα t-shirt είναι, 70% βόμβα καιρό και 30% πολυαμίδ. Τα 200 γραμμάρια μας δίνουν περίπου 120 μέτρα. Και συστήνει βελονάκι νούμερο 10. Εγώ όμως θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το 10, γιατί αυτό που πλέκω, γιατί την τσάντα εγώ την έπλεξα με νούμερο 7. Ασορτή φοδρίτσα, ανοιξιάτικη, όμορφη και για να μας ανοίγει η διάθεση. 2 πλαστικά χεράκια και τα μαγνητάκια μας. Τα υλικά είναι αυτά. Είναι δωράκι από το κατάστημα Στάθη Σκουμπιά και από τη γλυκιά μου Κική. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και σας έχουμε μία έκπληξη. Με το βελονάκι νούμερο 7, όπως σας είπα, έχω πλέξει ένα στρογγυλό πάτο. Έχουμε πλέξει πολλές φορές στρογγυλά μοτίφ, ξέρουμε πως γίνονται με τις αυξήσεις μας. 6, 12, ένα άριχτο, μία αύξηση, δύο άριχτα, μία αύξηση, τρία άριχτα, μία αύξηση, μέχρι που φτάνουμε στην τελευταία σειρά. Εγώ πάντα όταν κάνω στρογγυλό μοτίφ, πλέκω μία τελευταία σειρά που έχω πλέξει και εδώ, χωρίς αυξήσεις, για να σταματήσουν αυτές οι μυτούλες που προκαλούν οι αυξήσεις μας. Έχω κάνει λοιπόν το στρογγυλό μου πάτο, ο οποίος είναι στα 22 εκατοστά. Μεγαλούτσικος είναι, συνήθως η έτοιμη πάτη είναι 20 εκατοστά. Εκεί 20 με 22. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε μαζί. Όπως έχω ενώσει τον τελευταίο μου πόντο με βουβό, θα συνεχίσω και θα πλέξω γύρω γύρω όλο μου τον πάτο από αυτή την καλή πλευρά που βρίσκομαι με βουβά. Χαλαρά τον πόντο μου για να μην μου μαζέψει. Ένα πολύ μαλακό νήμα με καλοκαιρινά χρώματα. Που μπορούμε να κάνουμε πολλές δημιουργίες από τσάντες θαλάσσης, νεσεσέρ, καλοκαιρινές τσάντες. Μαλακό νήμα για τη σέρτ, γιατί υπάρχουν και νήματα που είναι πολύ σκληρά. Πλέκω βουβά πάνω στον πάτο μου από την καλή πλευρά. Θα φτάσω εδώ και τα λέμε. Και αφού ολοκλήρωσα τη σειρά με τα βουβά, ξεκινάω τώρα και πλέκω. Δείτε, εδώ είναι το βουβό μου. Εδώ είναι από πίσω το άριχτο που θα πλέκαμε κανονικά μέσα. Πάω και πλέκω στην πίσω θηλιά του άριχτου. Εδώ όχι μόνο θα σηκώσω την πλευρά μου, αλλά αφήνω και αυτή την ωραία κοτσίδα από πάνω και αυτή την ωραία κοτσίδα από κάτω, στο πλάι και από κάτω, που είναι πιο χοντρή και μου κάνει ωραίο σήκωμα και ωραίο πάτο στην τσάντα μου. Θα συνεχίσω πλέκοντας 2 σειρές με άριχτα, δεν κάνω ένωση, θα συνεχίσω και θα πλέκω μονοκόμματα, σπιράλ. Και όταν ξαναφτάσω εδώ, που βάζω τώρα και ένα ποντοδείκτη, για να ξέρω κάθε πότε αλλάζω σειρά. Αφού κάνω λοιπόν τις 2 σειρές, θα γυρίσω να δούμε αυτό το απλό σχεδιάκι που κάνουμε. Έφτασα στο τέλος της σειράς, όπου έχω βάλει και ένα ποντοδείκτη, γιατί δεν θα κάνω ένωση, θα συνεχίσω να πλέκω κυκλικά, σπιράλ, χωρίς ενώσεις, μόνο στην πίσω θηλιά. Όπως έκανα στην πρώτη σειρά, θα συνεχίσω και τώρα. Μόνο στην πίσω θηλιά
Θα ανεβάσω λίγο την τσάντα μου και θα ανοίξω το βίντεο εκεί που είναι να σας δείξω το σχεδιάκι που θα κάνουμε, γιατί κατά τα άλλα οι σειρές μας είναι άριχτες στην πίσω θηλιά. Προχωράω και τα λέμε σε λίγο. Την προχώρησα λίγο, την ανέβασα κάποιους πόντους για να έχετε να βλέπετε τι θα κάνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο. Όπως σας είπα, ξεκινάμε πλέκοντας σειρές με άριχτα στην πίσω θηλιά. Τρεις σειρές με άριχτα, μία, δύο, τρεις, και στην τέταρτη σειρά κάνω το μακρύ άριχτο, το μεγάλο άριχτο. Μετά κάνω πάλι τρεις σειρές με άριχτα και στην τέταρτη σειρά το μακρύ άριχτο. Έτσι πάει το σχέδιο. Τώρα έχω κάνει μία, δύο, τρεις σειρές και πάμε να σας δείξω πόσο απλό είναι. Λοιπόν, κατεβαίνω μία, δύο σειρές κάτω, τραβάω χαλαρά τη θηλιά μου επάνω, για να αν τις σφίξουμε θα κάνει εδώ μεγάλη τρύπα, θα μας τραβήξει το πλεκτό. Ο πόντος αυτός τον κρύψαμε, που αναλογεί σε αυτό, στον επόμενο άριχτο στην πίσω θηλιά. Μία, δύο σειρές κάτω, τραβάω χαλαρά επάνω το νήμα μου, άριχτο. Έχουμε κάνει τρεις σειρές με άριχτα, μία, δύο, τρεις. Τις δύο τις καλύπτουμε και η τρίτη μένει έτσι ρίγα. Εδώ κατεβαίνω μία, δύο, προσοχή, θέλει χαλαρά τον πόντο μας επάνω, άριχτο. Δύο σειρές κάτω από τις τρεις που έχουμε κάνει με άριχτα, άριχτο. Δύο σειρές κάτω, χαλαρά τον πόντο μου επάνω, άριχτο. Αυτό έχω κάνει, δεν έχω κάνει κάτι περισσότερο. Δεν έχω κάνει κάτι δύσκολο. Όλες οι σειρές μου είναι με άριχτα στην πίσω θηλιά για να βγαίνουν αυτές οι ρίγες. Και ανά τρεις σειρές, στην τέταρτη σειρά κάνω αυτό. Θα συνεχίσω λοιπόν με όσο νήμα έχω να δω τι ύψος βγαίνει η τσάντα. Και θα ξανανοίξω το βίντεο όταν θα φτάσω επάνω, όταν θα φτάσω το ύψος που μου επιτρέπει το νήμα μου, για να ξέρω να σας πω και εσάς πόσο είναι. Και θα ξανανοίξω το βίντεο για να τελειώσουμε μαζί και να σας πω και τι θα κάνουμε με αυτή τη τσαντούλα και με αυτά τα νήματα. Η τσάντα μου τόσο απλά και εύκολα είναι έτοιμη. Το νήμα με έφτασε και μου περίσσεψε και αρκετό νήμα για να μπορώ να ράψω τα χερούλια μου πάρα πολύ άνετα. Το ύψος είναι 25-26 εκατοστά. Άρα είναι ok το ύψος της. Οι δύο κούκλες νήμα είναι υπεραρκετές για μια μεγαλούτσικη τσάντα. Αυτό που έκανα εγώ είναι να χωρίσω ακριβώς, να διπλώσω ακριβώς στη μέση, έβαλα δύο σημάδια και μετά κέντραρα το χεράκι μου ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημάδια. Αφού το κέντραρα, μέτρησα πόσους πόντους θέλω μέχρι εδώ που ξεκινάει το χεράκι, πόσους πόντους θέλω εδώ. Για μένα ήταν 7 πόντι, 7 άριχτα άφησα, και ράβω το χεράκι μου κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το βάλετε το χεράκι, εγώ διάλεξα τον πιο απλό τρόπο, το κέντραρα και κάτω από τη δεύτερη σειρά έβγαλα το νήμα μου, αφήνω από πίσω αρκετό για να το δέσω μετά. Ακριβώς από πάνω στο διπλανό πόντο στον ίδιο πόντο από πάνω στο διπλανό πόντο από αυτή την πλευρά στον ίδιο πόντο από πάνω από πίσω θα το δέσω για να το σταθεροποιήσω. Και αυτή τη διαδικασία την ξανακάνουμε για να είναι σταθερό το χεράκι. Θα ξαναμπω δηλαδή, θα κάνω το μεσαίο πόντο, τον ακριανό πόντο, τον ακριανό πόντο.
περάσω τουλάχιστον 2-3 φορές από πάνω με το νήμα μου. Θα ενώσω και το άλλο. Θα βάλω και το άλλο χεράκι. Τώρα αφήνω μέσα την κλωστή για να το κάνω μετά αυτό. Πάμε και στην άλλη πλευρά. Ακριβώς τον από πάνω πόντο, ακριβώς το διπλανό από αυτόν που μπήκα. Όσο αφορά τον πάνω πόντο μπαίνω στον ίδιο, στον άλλο διπλανό πόντο ξανά στον ίδιο, σφίγγω και δένω μία φορά να σταθεροποιήσω. Και επαναλαμβάνω τη διαδικασία. Εννοείται ότι τα νήματα θα τα περάσω από μέσα. Η αλήθεια είναι ότι θα μου άρεσε πολύ αν είχε και μία τσέπη εδώ απ' έξω. Δεν το σκέφτηκα όμως από την αρχή να κρατήσω λίγο περισσότερο νήμα. Θα μπορούσα να κάνω έστω 2 σειρές λιγότερη τη βάση, γιατί ήδη 22 πόντοι είναι υπέρ αρκετή, και 20 πόντους να την κάνετε, να μείνει λίγο νήμα και μαζί με αυτό που περίσσεψε να κάνουμε μια ωραία τσεπούλα εξωτερική. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ ευχαριστημένη από το μέγεθος αυτό. Το επόμενο βήμα είναι να βάλω φόδρα που είναι ασορτή. Αυτό που θα κάνω εγώ θα είναι να κόψω ένα στρογγυλό κομμάτι φόδρα όσο είναι ο πάτος μου και μετά αφού τη διπλώσω διπλώνω το ύφασμά μου όσο είναι η τσάντα μου, διπλό, το κόβω και θα πάω όλο αυτό το κομμάτι που θα έχω κόψει και θα το ράψω περιμετρικά στο στρογγυλό κομμάτι ύφασμου που έκοψα, τον πάτο μου. Αυτό που θα μείνει μετά εδώ πάνω είναι αυτό που θα γυρίσω προς τα μέσα και θα το ράψω σύριζα στη τσαντούλα μου εδώ. Πολύ εύκολη λοιπόν και η φόδρα. Το ύφασμα αυτό, η αλήθεια ότι με τρελαίνει, είναι τόσο ασορτή, πιο πολύ δεν γίνεται. Και θα βάλω και τα μαγνητάκια για κούμπομα όπως μου τα έστειλε η Κίκη. Ποια είναι η έκπληξη και το giveaway που θα κάνουμε. Τα υλικά για αυτή την τσάντα που είναι 2 κούκλες νήμα, τα χεράκια, η φόδρα και τα 2 μαγνητάκια, σε όποιο χρώμα θέλει η νικήτρια του διαγωνισμού που θα κάνουμε, θα είναι δικά της, θα το αποκτήσει. Είναι ένα δώρο από το Στάθη Σκουμπιά και τη γλυκιά μου Κίκη Ιορδανίδου. Θα σας γράψω κάτω από το βίντεο πώς θα γίνει και αυτή τη φορά η κλήρωση για το δωράκι μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό θα είναι σίγουρα το να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, να επιλέξετε το αγαπημένο σας βίντεο και να κάνετε δημόσια κοινοποίηση όπου θέλετε εσείς και να πατήσετε like στο Facebook και στο Instagram στη σελίδα του Στάθη Σκουμπιά. Θα σας βάλω από κάτω στην περιγραφή του βίντεο τα link για το Στάθη Σκουμπιά και για το Facebook και για το Instagram. Καλή επιτυχία και όποια φίλη κερδίσει το χρώμα της αρεσκίας της να κάνει μια υπέροχη καλοκαιρινή τσάντα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν
για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.